Διασώστες στη Ρουμανία συνεχίζουν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2015 και έχει στόχο να διδάξει τις πρώτες βοήθειες σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Ο Μαραθώνιος Ανάνυψης, όπως αποκαλείται, διοργανώθηκε και φέτος στο Βουκουρέστι με εκατοντάδες άτομα όλων των ηλικιών να σπέβδουν να μάθουν πώς μπορούν να σώσουν έναν συνάνθρωπο σε κίνδυνο. Ένα μάθημα κρίσιμο που διαρκεί μόνο 15 λεπτά. Σου μαθαίνουν να σώσεις τον εαυτό σου από το θάνατο. Έχω βιώσει τέτοιες στιγμές δύο φορές. Τη μία το μωρό μου ήταν πολύ μικρό και πανικοβλήθηκα και δεν αντέδρασα όπως θα έπρεπε. Οι ειδικοί εξηγούν πως η σωστή παροχή πρώτων βοηθειών σε έναν ασθενή μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Αν κάποιος δεν κάνει ανάνυψη μέχρι να φτάσουμε, δεν έχουμε κάποιον να ανανύψουμε. Η καρδιά μπορεί να ξαναξεκινήσει, όμως ο εγκέφαλος με 10 λεπτά καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, χωρίς οξυγόνο, αφού η καρδιά δεν του στέλνει οξυγόνο, τότε ο εγκέφαλος νεκρώνει πολύ γρήγορα. Η πιθανότητα επιβίωσης ενός ασθενή μετά από καρδιακή ανακοπή αυξάνεται έως και 70% αν γίνει ανάνυψη στα πρώτα 3 με 5 λεπτά.